θα ήθελα να μιλήσουμε και για το μνημείο. Αυτό είναι το βασικό θέμα που σήμερα θέλω να μας απασχολήσει. Το μνημείο το οποίο θα είναι του Αποστόλου Παύλου στην κεντρική πλατεία. Και κάποιοι έχουν ενστάσεις στο να γίνει εκεί. Σε αυτούς λοιπόν που έχουν τις ενστάσεις, και εγώ όσο και ο κύριος Τσοτσόνης σε λίγο, θα σας πούμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η χρησιμότητα του έργου. Θα σας πω λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα αποφάσισε να γίνει στην κεντρική πλατεία το μνημείο του Αποστόλου Παύλου σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Τσοτσόνη. Μετά από αυτό άρχισαν ορισμένοι να λένε δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν ήταν προετοιμασμένο το έργο, δεν ήρθε δηλαδή όριμο, δεν το ήξεραν οι Κορίνθιοι, δεν το θέλουνε. Αυτοί που αντιδρούν και λένε διάφορα πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο ότι εκφράζουν τον εαυτό τους. Δεν εκφράζουν το σύνολο των Κορινθίων. Οι οποίοι Κορίνθιοι ήξεραν από το 2014 ότι η πρόταση του Δημάρχου, του υποψήφιου τότε Νανόπουλου, ήταν, και το λέω στο πρόγραμμά μου, στη σελίδα 12. Δείτε το εδώ. Η πρόταση μου τότε και των συνεργατών μου ήταν, το διαβάζω, στη σελίδα 12, ανάπλαση της πλατείας Περιβολάκια και μετονομασία σε Αποστόλου Παύλου. Και θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποκτήσει η πλατεία το όνομα Αποστόλου Παύλου. Κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά θα το κάνω. Γιατί οι Κορίνθιοι το 2014 σε ένα ποσοστό 48,98% αυτό το πρόγραμμα το ενέκριναν. Και το ενέκριναν το πρόγραμμα αυτό και το 19 όταν με έκαναν δήμαρχο. Και μου έδωσαν την εντολή να υλοποιήσω τι, το πρόγραμμα που τους είχα πει. Και αυτοί που σήμερα υποκριτικά το κατηγορούν, τότε ήταν μερικοί μαζί μου. Και τότε αυτή την ιδέα της πλατείας Περιβολάκια, Αποστόλου Παύλου, την στήριζαν. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να τους δουν οι Κορίνθιοι και να δούνε, θα εμπιστεύονται τον Ανόπουλο που ό,τι λέει το μελετάει και όταν το μελετάει και το λέει μένει σε αυτό σταθερός ή εκείνους που άλλα έλεγαν χθες, άλλα λένε σήμερα και άλλα θα πούν μεθαύριο. Όχι, γιατί εδώ είμαστε μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτό το έχουν εγκρίνει οι Κορίνθιοι και οφείλουν σεβασμό στους Κορίνθιους οι οποίοι έχουν πει και θέλουν στην πλατεία να υπάρχει το μνημείο αυτό και να μετονομαστεί και η πλατεία σε Περιβολάκια που θα το αποφασίσουμε στο σε Αποστόλου Παύλου, το οποίο θα το προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο σε άλλη ευκαιρία. Να σας πω κάτι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Ήμουν σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου στην Καβάλα πριν από μερικά χρόνια, κάπου γύρω στο 2010. Πηγαίνοντας στην Καβάλα, στο λιμάνι, υπάρχει ένα μνημείο εκεί του Αποστόλου Παύλου. Παρέμφερες με αυτό που λέμε να κάνουμε εμείς, αλλά όχι το ίδιο. Εκεί, στα εγγένεια της έκθεσης, συνάντησα τον επίσκοπο τότε, τον Προκόπιο, ο οποίος είχε περάσει πολλά χρόνια από την Κόρινθο. Γνώριζε τη σύζυγό μου, είχαμε μαζί δείπνο και κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και το συμβολικό μνημείο που υπάρχει στο λιμάνι εκεί στην πλατεία έξω από τον ναό στην Καβάλα. Και μου είπε πόσο σοβαρό και σημαντικό ήταν να υπάρχει αυτό το μνημείο, το οποίο έχει μεγάλη αξία για τον θρησκευτικό τουρισμό και όχι μόνο. Εκεί στην Καβάλα λοιπόν οι άνθρωποι σκέφτονται σωστά. Γι' αυτό και όχι μόνο βάλαν το μνημείο του Αποστόλου Παύλου, αλλά ονομάσανε και τον επιβατικό λιμένα της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Δείτε το. Όταν κάνουν τουρνουά κολύμβησης πέρυσι, το ονομάζουν Απόστολος Παύλος. Επενδύουν στον Απόστολο Παύλο. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα βήματα του Αποστόλου Παύλου επρόκειτο να βαδίσει ο Πάπας της Ρώμης το Σεπτέμβριο πέρυσι, αν δεν είχε προκύψει ο κορονοϊός. Η Κόρινθος δεν ήταν στο χάρτη, δεν υπάρχει πουθενά στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, γιατί δεν έχουμε επενδύσει σε αυτό. Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί είναι πολύ γνωστός ο Απόστολος Παύλος στο εξωτερικό και
πολλοί θα έρθουν στην κεντρική πλατεία να δουν το μνημείο. Και οι κάποιες κραυγές που ακούστηκαν, γιατί ακούστηκαν κραυγές, ότι δεν θέλουμε το μνημείο να είναι στο κέντρο, αλλά το θέλουμε να είναι στην έξοδο της πόλης, το θέλουμε στις Κεχριές. Κάποιοι θα πούν στο Στεφάνι, ναι, μπορεί να το βάλουμε και στα Γιονόρη. Αλλά εδώ το μνημείο πρέπει να είναι σε κεντρικό σημείο. Σημείο αναφοράς στην πόλη. Για να έρθουν οι επισκέπτες να το αξιολογήσουν και να δουν και την αγορά της πόλης της Κορίνθου. Παράλληλα με τον Πήγασο ή άλλα σημεία αναφοράς που θα δημιουργήσουμε εδώ. Τι άλλο λένε, ότι δεν έχει αισθητική. Ο κ. Τσότσονης θα σας απαντήσει για την αισθητική. Λένε ότι είναι αντιγραφή. Αντιγραφή επειδή η εικόνα είναι η ίδια. Μα τον Απόστολο Παύλο παρουσιάζουμε. Δεν μπορεί να είναι άλλος ο Απόστολος Παύλος στην Καβάλα, στην Κόρινθο να είναι διαφορετικός. Τι θα πει αντιγραφή? Δεν υπάρχει αντιγραφή. Η σύνθεση είναι διαφορετική, αλλά η εικόνα πρέπει να είναι η ίδια. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το ότι δεν είναι στη μελέτη της πλατείας που ακούστηκε, λέει δεν είναι στη μελέτη της πλατείας. Και λοιπόν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο να το τοποθετήσει στην πλατεία. Και το έκανε. Μα και η παιδική χαρά δεν ήταν να είναι στην πλατεία, αλλά εμείς τη φτιάξαμε. Δεν λέει αντιστοιχεί στην ιστορία της πόλης. Ποιος το είπε αυτό? Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το μνημείο, είναι και ιστορικό. Έχει την Τριήρη και μην ξεχνάτε ότι ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, είχε και σχέση με την ιστορία, σημαντική. Εκείνο που θέλω να πω και κλείνω για να δώσω το λόγο στον κύριο Τσοτσόνη είναι ότι για μένα και την κοινή λογική είναι πεντακάθαρο ότι πρέπει το μνημείο του Αποστόλου Παύλου να μπει στην κεντρική πλατεία που θα ονομαστεί και Αποστόλου Παύλου. Είναι εξαιρετική η αισθητική του μνημείου, το οποίο έχουμε και θα σας το παρουσιάσει ο κύριος Τσοτσόνης, και εγώ και οι συνεργάτες μου θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των Κορινθίων που μας έδωσαν την εντολή να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα το οποίο το έχουν εγκρίνει. Και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι και να το σέβονται. Σας ευχαριστώ. Συνέχεια το λεγόμενο του κυρίου Δημάρχου, θα ήθελα και εγώ, επειδή η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά να το καταρχάς να κάνω αναφορά το πώς ξεκίνησε εκ μέρους μου όλη αυτή η σύνθεση. Εγώ, όπως γνωρίζετε, δουλεύω σε τρία μεγάλα μνημεία της UNESCO, τα οποία ξεκίνησαν από μηδαμινή, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε αίσθηση τέχνης επάνω στους τοίχους, όπως είναι η Ιερουσαλήμ, τα Μετέωρα και επίσης ο χώρος των Φιλίππων. Εκεί μου ανέδεσε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνω καινούργιες συνθέσεις με το έργο μου, νέες συνθέσεις βασικά, οι οποίες ουσιαστικά να έχουν τον χαρακτήρα και την προϊστορία της περιοχής, να δηλώνει δηλαδή το έργο που θα κάνω. Ένα από αυτά τα έργα ήταν και ο ναός, το βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας στην Καβάλα. Εκεί πριν 12 χρόνια ξεκίνησα να αγιογραφώ, να κάνω τις πρώτες συνθέσεις στο εσωτερικό του ναού και έφτασα σε ένα σημείο σήμερα που μπορώ να πω είμαι στον Άρθικα, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό μέρος το οποίο θα παραδώσω το έργο πλέον στον Επίσκοπο κύριο Στέφανο της Καβάλας. Δουλεύοντας συγκεκριμένα, η πρώτη μου συνεργασία με τον κύριο τον Επίσκοπο κύριο Προκόπιο, είχαμε ξεκινήσει το όραμα μιας ιδέας στο λιμάνι της Καβάλας να μπει ένα έργο 9 μέτρων ύψος, αυτό που είδατε που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να το ξέρω εγώ, στην παρουσίαση της μελέτη, γιατί μελέτη δεν υπήρχε, η μελέτη παρουσιάζεται σήμερα, της ιδέας βασικά, το πώς μπορεί να γίνει αυτό το έργο. Εκεί είχα κάνει εγώ ένα προσχέδιο, το οποίο θα έμπαινε βασικά, θα γινόταν ένα έργο 9 μέτρα ύψος και θα γινόταν πάνω στο λιμάνι, στην είσοδο του λιμανιού της Καβάλας, εκεί που θα έμπαιναν τα κουραζερόπλια. Αλλά δυστυχώς επενεύει κρίση, ήρθε ο θάνατος του Προκοπίου και έτσι το έργο ναυάγησε. Αυτή η ιδέα από τον νυν επίσκοπο Καβάλας άρεσε πάρα πολύ και τη θεώρησε πάλι αδύνατη να γίνει. Και εγώ προσευχαρίστηκα και για το πρόσωπο του επισκόπου Προκοπίου έκανα αυτή τη σύνθεση, βασικά το προσχέδιο αυτό το έκανα στην είσοδο του ναού που έχω κάνει εκεί. Γι' αυτό και έχει γίνει ένα σχόλιο το οποίο είναι αδικαιολόγητο, γιατί ένας καλλιτέχνης μία ιδέα μπορεί να αναπτύξει με πολλαπλό τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση
Η ανάπτυξη που κάνω για το μνημείο εδώ στην Κόρινθο έχει ένα τριδιάστατο χαρακτήρα. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο, ότι χρησιμοποιώ το νερό. Δηλαδή θα το περιβάλλεται από το υδάτινο στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά θα δίνει ένα χαρακτήρα πιο ανάλαφρο στο έργο. Πέρα όμως, ξεκινώντας την ιδέα, σιγά σιγά να την οργανώσω στο μυαλό μου, είδα μερικά στοιχεία, τα οποία το πρώτο βασικό στοιχείο είναι το θεολογικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πιστεύω εγώ κατά βάθος ότι οι αντιδράσεις που συμβαίνουν εδώ είναι ότι δεν θέλει κάποια μερίδα του κόσμου να μπει στην κεντρική πλατεία ένα θεολογικό θέμα. Μπορώ να σας πω το εξής. Εμείς σαν Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι πρώτα για δύο πράγματα. Πρώτον, για την ιστορία μας, η οποία αυτή η ιστορία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σε όλες τις μορφές, και στην επιστήμη και στην τέχνη, παντού. Εγώ από τη δική μου πλευρά προσπάθησα αυτή την ιστορία να τη μεταφράσω στην τέχνη, την ελληνική τέχνη που κάνω σε μνημεία, βάζοντας όχι μόνο το χθες αλλά και το σήμερα. Η ζωγραφική μου εμένα και τα ψηφιδωτά μου έχουν ένα χαρακτήρα σημερινό. Δεν είναι μία αντιγραφή. Και όταν φτάσουμε έναν όρο να λέμε αγιογραφία τόσο υποτιμητικά, είναι ντροπή μας για αυτό το πράγμα. Γιατί η αγιογραφία είναι μία πολύ μεγάλη τέχνη. Μην κοιτάτε το πώς τη δουλεύει ο καθένας αγιογράφος και τι, αν έχει ένα ευτελές χαρακτήρα. Η αγιογραφία όμως, εγώ επειδή δουλεύω, έχω δουλέψει και δουλεύω εκτός Ελλάδος και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όλα μου τα έργα έχουν βρει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και σημεία και μνημεία τα οποία έχω κάνει έχουν βρει μια υποστήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ήδη αυτό φαίνεται, αν μπείτε μέσα σε ιστοσελίδες θα καταλάβετε πλέον πώς έχω υπηρετήσει το σκοπό αυτό. Αλλά εγώ σαν καλλιτέχνης όμως είναι δύο τα χαρακτηριστικά, τα οποία πρώτον, να τονίσω μία τέχνη η οποία έχει πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, και δεύτερον να δώσω ένα σημερινό, να κάνω ένα πάντρεμα με τη ζωή που ζούμε σήμερα εμείς, την καθημερινότητά μας. Αυτό το πάντρεμα δεν είναι ντροπή να το κάνω εγώ. Δεν είναι δηλαδή η συνοθήλευση αυτή να γίνεται με έναν τρόπο ώσπου να θεωρείται υποτιμητικά, να το βλέπω άλλους κάπως υποτιμητικά. Για όνομα του Θεού. Γιατί στην τέχνη της αγιογραφίας, η οποία είναι μια τέχνη η οποία δεν μπαίνει μόνο μέσα στις εκκλησίες, νομίζω στις μνήμες μας κάθε ανθρώπων, από μικρά παιδιά, φέρνουμε εικόνες στο μυαλό μας, οι οποίες ουσιαστικά αυτές οι εικόνες μπορούν να λειτουργήσουν και στην καθημερινότητά μας. Τώρα ο Απόστολος Παύλος όμως δεν μπορεί σε ένα μνημείο να γίνει μια προσωπογραφία του Αποστόλου Παύλου. Πρέπει να μπει και ο Χριστός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπαίνει ο Χριστός και αναστατώνει ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί χωρίς την έλλειψη του Χριστού δεν υπάρχει η έμπνευση. Ο Παύλος θα λειτουργούσε όπως ένας καθημερινός άνθρωπος. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Και όταν βλέπουν, βγαίνουν δισεκατομμύρια Αγίες Γραφές οι οποίες αναφέρονται προς Κορινθίους, που αυτή η λέξη μόνο πρέπει να νιώθουμε δέος εμείς Κορίνθοι. Αυτό πρέπει να το απορροφήσουμε, προς Κορινθίους, αυτή τη λέξη προς Κορινθίους, να τη φέρουμε στο κέντρο της ζωής μας και να γίνει πλέον ένα, ουσιαστικά να συμπληρώνει τη ζωή μας. Παράλληλα όμως, αυτό το μνημείο θα κάνει αναφορά για ένα πολύ μεγάλο, σε ένα πολύ σημαντικό μάλλον μέρος στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος στην Κόρινθο, έγραψε τον ύμνο της αγάπης. Γι' αυτό και εγώ ήθελα, ακριβώς στην οπίστια πλευρά του έργου, να αναφέρεται όλος ένα εδάφιο του ύμνου της αγάπης, που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και με αυτή την αφορμή μπορεί να γίνει να οργανώσει ο Δήμος στο μέλλον και μεγάλους καλλιτέχνες για αυτό το θέμα
να συμπληρώσει, να κάνει πολλές εκδηλώσεις οι οποίες να κάνουν πολύ γνωστή την Κόρινθο. Τώρα, από πλευράς αισθητικής, το έργο αυτό για να αντέξει, το ένα έργο, ένα μνημείο, πρέπει για να αντέξει το χρόνο, πρέπει να διαλέγουμε το υλικό που θα γίνει. Εγώ έχω διαλέξει το μοσαϊκό. Μάλλον η αλόμαζα είναι αυτό, το οποίο, η οποία μπορεί να, στο χρόνο δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα για να έχει φθορά. Δηλαδή την αντοχή του χρόνου, την αντοχή του έργου στο χρόνο την έχουμε δηλαδή εξασφαλίσει. Παράλληλα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο υπάρχει εδώ είναι ότι πιστεύω ότι όλη η ατμόσφαιρα η τελική του έργου δεν θα λείπει, δηλαδή το παγκάρι, δεν θα λείπει το μανουάλι όπως ηρωνικά λένε. Αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι δένουνε με αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Εγώ το θεωρώ δηλαδή απαράδεκτο. Κοιτάω το μνημείο που έκανα στην Καβάλα. Στην Καβάλα προϋπήρχε ένα πάρα πολύ λιτό μνημείο, νομίζω από τον Βαρλάμο, τον Κλήπτη, είχε κάνει ένα μνημείο το οποίο ουσιαστικά είχε, μπορώ να πω, μια λιτή αρχαιοπρέπεια, η οποία δεν ήταν όμως καλοφτιαγμένη. Τελικά αλλάξαν γνώμη και μου ανέθεσαν εμένα να κάνω αυτό το έργο το οποίο υπάρχει σήμερα. Σας διαβεβαιώ ότι αν πάτε στην Καβάλα θα καταλάβετε την προσέλευση του κόσμου και προπαθώς του κόσμου από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει αγαπηθεί το έργο. Έχει αγαπηθεί και έχει αγαπηθεί και από τους ίδιους τους καβαλιώτες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην είσοδο του αεροδρομίου της Καβάλας θα δείτε ένα πελώριο πανό με έργο μου που έχω κάνει στο κεντρικό τρούλο του βαπτιστηρίου με τη βάπτιση του Χριστού. Για όνομα του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι δεν ντρέπονται και αυτοί. Παρ' όλα αυτά το έχουν, είναι περήφανοι για το έργο που έχει γίνει. Αλλά όμως το σπουδαιότερο είναι ότι και εμείς πρέπει σαν Έλληνες αυτή την παράδοση να τη μαθαίνουν και οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορεί δηλαδή να την εγκαταλείψουμε με το φόβο να γίνει κάτι πιο απλοποιημένο, πιο μοντέρνο. Δηλαδή σε όλη αυτή σε αυτό το χαρακτηρισμό κρύβονται πολλά πράγματα. Ας απομείνει και κάτι από την ιστορία μας, ας απομείνει μια τεχνική η οποία ουσιαστικά δεν είναι τιμή για την περιοχή μας να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ από τη δική μου πλευρά θα κάνω το καλύτερο, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερό μου εαυτό. Γι' αυτό και ακόμα και στην κοστολόγηση που έκανα για το έργο, αν και αναγράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα, ότι θα πάρω σπαστά χρήματα, αυτά είναι, έχω εκτιμήσει το έργο θα κάνει 60.000 ευρώ. Και υποτίθεται ότι εγώ θα πάρω άλλα λεφτά κάτω από το τραπέζι και κάτι τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή σε αυτά τα πράγματα να λέγονται. Και περπαντός για το πρόσωπό μου, που εγώ έχω συμπαδέψει την παρουσία μου με μνημεία αιώνια. Εγώ κάνω τον Πανάγιο Τάφο, κάνω εκεί που έζησε ο Χριστός, έζησε ο Χριστός, τάφηκε, έχει ταφεί ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ. Είναι ντροπή να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι της προσωπικότητας της δικής μου και της, να φτάνω σε τέτοιο σημείο να σκέφτομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα κάνω στα Μετέωρα, υπέροχο έργο, εκατομμύρια. Να μπείτε σε μια ιστοσελίδα να διαβάσετε τι λένε κριτικές για τα έργα αυτά. Κάνω στο εξωτερικό, κάνω στη Βενετία, κάνω στην Αμερική, κάνω στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, στο αεροδρόμιο, υπάρχει ψηφίδα παντού, στο μετρό. Υπάρχουν θέματα μοντέρνα, κλασικά, ρεαλιστικά. Είναι όλες απόψεις. Καταλάβατε. Δεν είναι. Τώρα, εγώ να κάνω ένα έργο και να το πάρω, να το πάω σε ένα προάβλιο εκκλησίας. Γιατί να το υποτιμήσω? Όχι το υποτιμώ που το πάω στην εκκλησία απ' έξω. Είναι βασικά ότι δεν δίνω την έμφαση. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έχει τις αξίες της, έχει πλέον όλο το αρχιτεκτονικό στήσιμο, έχει μέσα όλα αυτό που πρέπει για όλα τα τελετουργικά του και από την αγιογραφία του και από όλα τα θέματα. Δεν χρειάζεται να πάει ένα μνημείο έξω από τον Απόστολο Παύλο. Αντίθετα, όσο το έργο έρθει προς το κέντρο της πόλης, που άλλος θα πάει να πληρώσει την εφορία και θα περνάει από μπροστά, θα έχει την καθημερινότητά του με τα καθημερινά του προβλήματα, θα είναι παρόν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ακόμα να πάρουμε και το θέμα ότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι στην περιοχή μας. Και σε ρωτάω,
Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα σαν Έλληνες, ένα μικρό δικαίωμα ρε παιδί μου, να πούμε ότι δεν παρουσιάζουμε το θεολογικό μέρος, να σας παρουσιάζουμε την ιστορία. Και Παύλος χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Καταλάβατε. Δεν είναι ντροπή σε αυτό το πράγμα που κάνουμε. Αυτό πρέπει να νομίζω ότι τουλάχιστον άνθρωποι που έχουν δει, έχουν γυρίσει, έχουν δει πάρα πολλούς χώρους και ακόμα και στην Ιταλία σας λέω, πολλές πλατείες έχουν θέματα που έχουν αφιερώσει και στην Παναγία και στο Χριστό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν είναι όμως κάτι, εμείς η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι θέλουμε να δώσουμε μια ταυτότητα σε εμάς τους νεοέλληνες Κορίνθιους, εδώ στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, να καθίσουμε και να πούμε ότι ξέρετε, εδώ κάναμε ένα έργο το οποίο και εμείς το τιμούμε, τιμούμε τον Απόστολο Παύλο για αυτά που έχει κάνει για όλο, τον κόσμο. Αυτός είναι ο σκοπός του έργου και γι' αυτό και διάλεξα να κάνω το περίγραμμα που έχω κάνει της Τριήρεως, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι δηλαδή ένα μοντέρνο σχήμα βασικά, μια μοντέρνα φόρμα. Έχει μια φοβερή απλοποίηση και στη διακόσμηση επάνω και δηλαδή στο στήσιμό του είναι πολύ λιτό. Και τα χρώματα είναι πάρα πολύ ανάλαφρα για να προβάλλουν και να μην προκαλεί στην καθημερινότητα τον άνθρωπο που θέλει να το δει το έργο αυτό. Γι' αυτό όλη αυτή η οργάνωση της ιδέας για μένα πρέπει να υπάρχει σε ένα σημείο, δεν ξέρω τώρα επιλογή αν είναι τελικά αυτή και όταν αποφασίσει ο Δήμαρχος με το Συμβούλιο να τελειώσει το θέμα εκεί. Αλλά εγώ από τη δική μου πλευρά επιθέλω να είμαι διακριτικός και σέβομαι και τις απόψεις, ό,τι λέει ο καθένας δεν είναι εντάξει. Αλλά η εμπειρία μου με έχει κάνει να λέω ότι παντού όπου έχω κάνει μνημεία, έχω κάνει έργα, έχω περάσει μια διαδικασία παρόμοια. Παρόμοια. Πού να σας πω. Σκεφτείτε τώρα στον Πανάγιο Τάφο να είναι UNESCO. Να είναι δηλαδή να περνάς από μελέτες οι οποίες βλέπουν και τη λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά κατόρθωσα να κάνω αυτό το έργο που έχω κάνει. Και θα είναι τιμή μου για μένα σαν Κορίνθιος να προσφέρω και εγώ στον τόπο μου, γι' αυτό και είναι και μια αφορμή και δούλεψα με ενθουσιασμό. Παρόλο ότι εγώ μέχρι το θάνατό μου είμαι απασχολημένος. Έχω πολλή δουλειά. Δεν είναι θέμα να πάρω μια δουλειά να βγάλω χρήματα. Δεν είναι αυτή αμοιβή. Αν ρωτήσετε επαγγελματίες θα καταλάβετε. Αυτή είναι μια αμοιβή για να προσεγγίσουμε τα έξοδα που θα γίνει το μνημείο. Και αυτό για να έχω κι εγώ μια συνεισφορά και στον τόπο μου. Και σε αυτό που υπηρετώ, το δόγμα που πιστεύω και το υπηρετώ και είμαι υπερήφανος για αυτό που κάνω, που είμαι αγιογράφος, που κάνω αυτά τα έργα, τα μνημεία, τα μεγάλα, είμαι υπερήφανος. Και ακόμα να σας πω και κάτι τελευταίο. Έργα μου έχουμε και στο Δημαρχείο της Αθήνας. Δύο έργα. Έχω κάνει την Αθηνά ως Ειρηνόφυλλο. Θα τα σας δώσω μετά τα έντυπα για να καταλάβετε τώρα να δείτε εικόνες και όλες των έργων μου. Και έχω κάνει και τον Άγιο Διονύσιο που είναι προστάτης της πόλης των Αθηνών. Εντάξει, δεν είναι, πιστεύω ότι είναι το πώς το κάνεις το έργο. Το πώς αν θέσεις να κάνεις άλλο να κάνεις μια γεωγραφία απλή και άλλο μια τέχνη παραδοσιακή να τη μεταφέρεις να την κάνεις πιο ελεύθερη, πιο προσιτή στον καθημερινό άνθρωπο. Ό,τι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω. Κύριε Τσοτσόνη, εγώ θα ήθελα πριν να πω το εξής και να διαβεβαιώσω τους Κορίνθιους ότι θα γίνει στην κεντρική πλατεία ένα εξαιρετικό έργο μεγάλης συμβολικής αξίας που θα προβάλλει την Κόρινθο έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Και αυτό η πλειοψηφία των καλοπροαίρετων Κορινθίων το αναγνωρίζει. Οι μεμονωμένες φωνές που υπάρχουν και έχουν τους λόγους τους να κάνουν την κριτική τους, πάντως είναι μεμονωμένες και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την πλειοψηφία των Κορινθίων. Θέλω να πω ότι θα παραδεχτούν και εκείνοι στο τέλος ότι η υψηλή ποιότητα, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, του έργου θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εντυπωσιακά ωραίο και κάτι το οποίο όλοι τελικά θα το αναγνωρίσουν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί δεχτήκατε παρότι είχατε
πολλές δουλειές και λίγο χρόνο για να ασχοληθείτε. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων που δεχτήκατε να αφιερώσετε τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνει αυτό το έργο, το οποίο θα το χαίρονται οι γενιές που θα ακολουθήσουν εδώ. Και οι υποδιαγραφές του έργου είναι αυτές που πρέπει και η αισθητική του και όλα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι οι Κορίνθοι θα το χαίρονται για πολλά χρόνια και αξίζει να το υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Αν έχετε κάποια ερώτηση, είτε σε μένα, είτε στον κύριο Τουζόνη, πολύ ευχαριστώ. Να μας πείτε τι διαστάσεις αν έχετε αποφασίσει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Γράφτηκε για αυτό το σχέδιο που παρουσιάστηκε, που σας είπα, ήταν λάθος. Αυτό το σχέδιο ήταν λάθος. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δόθηκε στην δημοσιότητα. Ήταν η ιδέα. Ήταν η ιδέα βασικά. Το σχέδιο, όπως θα σας δώσω έντυπα μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ύψος, θα αρχίσουμε, υπάρχουν δύο προτάσεις καταρχάς. Η πρώτη πρόταση είναι αυτή εδώ. Το ύψος έχει αφαιρεθεί, προσέξτε, η βάση δεν υπάρχει εδώ. Η τριήρης είναι, η βάση της τριήρης ξεκινάει από το νερό, βασικά μέσα από αυτό το σημείο εδώ. Και από τη βάση μέχρι το τελείωμα του κατατιού είναι 3,90. Βλέπετε τη σχέση του ανθρώπου, δηλαδή ένας άνθρωπος 1,70, 1,80 θα φτάνει κάπου εδώ. Δεν είναι, το έργο είναι φυσιολογικό για το περιβάλλον. Εντάξει, δεν είναι. Ενώ το άλλο σχέδιο ήταν 9 μέτρα ύψος. Λογικό είναι, αν στηθεί ένα έργο 9 μέτρα στο κέντρο της πλατείας, θα πει τι κάνουν τότε εδώ. Δεν έχει καμία σχέση. Αφαιρώ τη βάση, να το κάνω λιγάκι πιο ανάλαφρο το έργο, γιατί το έργο δεν πρέπει σαν όγκος να ενοχλεί. Πρέπει η διάβαση του κόσμου που θα γίνεται μέσα στην πλατεία να είναι άνετη, να είναι ξεκούραστη. Να μην είναι εμπόδιο ένας όγκος και να λένε να τον βάλω μια μπολντόζα να τον πετάξω. Γι' αυτό και προσπάθησα με την αίσθηση του καταρτιού. Το οποίο αυτό είναι λόγω ότι είναι κοντά η θάλασσα, είναι ο Κορινθιακός δίπλος μας, είναι τριήρης, είναι όλη αυτή η ιστορία η οποία ουσιαστικά λειτουργεί όμορφα και ουσιαστικά παρουσιάζει την προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι. Και στην πίσω πλευρά, βλέπετε, γίνεται αναγραφή εδάφιο από τον ύμνο της αγάπης, το οποίο εντάξει, άλλοι παραπονιούνται ότι έπρεπε να μπει μεγαλύτερος, αλλά να υπολογίσετε ότι το έργο και στην πρακτικότητα το να γίνει ένα έργο έχει, πάνω σκάρι στο ψηφιδωτό, έχει και μερικές δυσκολίες. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μια αναγραφή όλου του ύμνου της αγάπης, είναι αδύνατον. Και εμείς έχουμε διαλέξει τα πιο ουσιαστικά εδάφια. Τώρα, αν έρθει κάποιος και μας πει βάλτε και αυτό, εάν πηγαίνει, πολύ ευχαρίστω να δεχτώ να το βάλω. Αλλά δεν αισθητικά υπάρχει μια αναλογία εδώ. Δεν μπορεί να το κάνει ένα λιτάριο. Το λιτάριο, άμα βλέπετε, προσέξετε εδώ, το λιτάριο βγαίνει πολύ αχνά μέσα στην ψυχολογία του πανιού. Να μην ενοχλεί το μάτι και θα επιβάλλονται μόνο τα γράμματα. Όσον αφορά την προστασία από βανδαλισμούς, ναι. Θα σας πω, θα σας πω γι' αυτό. Τώρα την θα σας πω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Αν γίνει τώρα η πρώτη πρόταση. Η πρώτη πρόταση, αν γίνει το μοσαϊκό, ό,τι να γραφτεί επάνω φεύγει, επειδή είναι η αλόμαζα, καθαρίζεται. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. Τώρα, πάμε στη δεύτερη πρόταση, η οποία είναι πιο. Έχουν μπει και δύο όγκοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μεγαλύτερο για να τονίσουν περισσότερο. Αυτό όμως είναι θέμα στη μελέτη που θα κάνουμε όταν δούμε τελικά το χώρο. Θα αποφασιστεί τι αναλογίες έχει ο χώρος. Αν έχουμε φάρδος πάρα πολύ, ίσως πάει αυτή η ιδέα, γιατί πρέπει να υπάρχει και δεύτερη πρόταση. Να μην χάνεται το έργο. Αν όμως είναι μικρότερος ο χώρος, μήπως πάει, θα πάει η πρώτη ιδέα. Αυτό θα αποφασιστεί με μια κοινή συζήτηση που θα γίνει. Δεν είναι θέμα αυτό. Εδώ θα πέσει μπετό. Δηλαδή πήρα προδιαγραφές από τον κύριο Λαρσινό, από την εταιρεία του. Σκεφτείτε ότι αυτό θα είναι ένα σκυρόδερμα το οποίο ουσιαστικά έχει τόσο μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στην υγρασία. Δεν υπάρχει θέμα, μα κανένα θέμα. Είναι αντιγράφητη, μου είπατε. Και το μπετό, υπάρχει ειδικό μπετό αντιγράφητη. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Καταλάβατε, αυτό το ύψος εδώ, αυτό μεγαλώνει το ύψος εδώ, δηλαδή μόνο αυτός ο όγκος εδώ, ενώ μένει η τρίρης το ίδιο, αυτό μας πάει στα 4.30. Έχει όμως μία ανάταση. Αν είναι απαραίτητη αυτή θα τη δούμε, όμως πρέπει να γίνει, να δούμε και τον χώρο. Καταλάβατε, γι' αυτό και εγώ τώρα πρώτη φορά παρουσιάζω σήμερα, παρουσιάζω τη μελέτη. Δηλαδή δεν μπορούσα εγώ στο συμβούλιο ερχόμενος να έχω έτοιμη μελέτη αφού δεν μου έχουν πει τίποτα. Μπορεί να λέγανε όχι, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά εγώ δεν θέλω ούτε και να δημιουργούνται προβλήματα στην τοπική κοινωνία και να υπάρχουν αυτές άλλοτε με ένα χιδαίο τρόπο να εκφράζονται. Να υπάρχει μια συνεργασία και μια γραμμή, κοινή γραμμή, έστω με τις αντιθέσεις, με όλα αυτά, να συζητιόνται πράγματα για να μπορέσουμε τουλάχιστον όλοι μας να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη ένα έργο το οποίο να έχει μια ζεστασά και μια συνοχή. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Και όχι να προκαλέσω την τοπική κοινωνία. Καταλάβατε. Επειδή η πλατεία είναι μια μοντέρνα πλατεία στις γραμμές της, θα ταιριάζει το συγκεκριμένο έργο με αυτή την. Συγγνώμη. Τι μοντέρνα πλατεία είναι, πού είδατε εσείς το μοντέρνο? Ξέρετε τι είναι μοντέρνο? Μοντέρνα πλατεία είναι να υπάρχουν μοντέρνα υπόστεγα, να υπάρχουν υπόγεια, να υπάρχουν... δεν υπάρχει τίποτα μοντέρνο. Και να σας πω ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα που κατά αυτόν τον τρόπο δεν πηγαίνει σε ένα μοντέρνο. Είναι λάθος πολύ μεγάλο. Γιατί σε μοντέρνα αρχιτεκτόνια ήματα εγώ στη Νέα Υόρκη έχω κάνει πολλά τέτοια παρόμοια θέματα. Να καταλάβετε. Έχω κάνει τέτοια θέματα παρόμοια. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι. Η πλατεία δική σας έχει μια λιτότητα. Τι μοντέρνο έχει, ποιο είναι το μοντέρνο? Μια λιτότητα. Είναι μια πλατεία λιτή η οποία δεν έχει πολύ πράσινο. Προς το παρόν δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Δήμαρχος, αν βάλει κι άλλο πράσινο ή φτάνει, τελειώνει το πράσινο. Αλλά εμάς στην προκειμένη περίπτωση, στο θέση του μνημείου, δεν είναι απαραίτητο το πράσινο. Εμείς θέλουμε ένα μέρος το οποίο ουσιαστικά να είναι μάρμαρο, να έχει γρανίτη κάτω. Αυτό όσο πιο λιτό είναι, τόσο καλύτερα είναι για μας. Γιατί αυτό το οποίο θα δώσει μεγάλη χάρη είναι αυτό το που θα γίνει η δεξαμενή του νερού κάτω, που θα ανακυκλώνεται το νερό. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί έτσι δεν θα μπορεί να πλησιάζει μπροστά. Θα μπορούσε να κάθονται κόσμο να φωτογραφίζει, γιατί σας λέω εγώ ειλικρινά από την εμπειρία που έχω. Αν δείτε από τα έργα που κάνω, θα δείτε χιλιάδες κόσμος που πάει και φωτογραφίζεται συνέχεια από όλο τον κόσμο. Και ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό που είπε και ο κύριος Δήμαρχος είναι ότι υπάρχει μια οργάνωση παγκόσμια, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, η οποία αυτή κινείται, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο κόσμος προέρχεται, πηγαίνει δηλαδή όπου, αν γίνει ένας σωστός προγραμματισμός από το Δήμο και παρουσιαστεί το έργο και γενικά, επειδή και δίπλα είναι η Αρχαία Κόρινθος, πιστεύω ότι αυτά θα τα συνδέσουμε και θα δώσουμε μια άλλη όψη, μια άλλη ενότητα. Και το σπουδαιότερο είναι να τραβάμε και κόσμο, μην πάνε τα πούλμα μόνο μας στην Αρχαία Κόρινθο, να έρχονται και στο κέντρο της πόλης, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Στα Μετέωρα υπάρχει μία ιδέα η οποία θα γίνει η πολιτεία των αγγέλων. Και θα κάνω, επειδή και εγώ ασχολούμαι πολύ, ένα άλλο μέρος της δουλειάς μου είναι οι άγγελοι, οι ζωγραφικοί άγγελοι, και ίσως θέλουμε να κάνουμε πάλι μία παρόμοια κατάσταση για να σταματάμε τον κόσμο μέσα στην πόλη. Γιατί ο τουρισμός συνήθως οργανωμένος πηγαίνει στην Αρχαία Κόρινθο, φεύγει και δεν μπαίνει συνήθως σε πόλεις. Καταλάβατε. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό γενικά σε όλα τα θέματα που σας είπα. Από ό,τι κατάλαβα, η προσέγγιση που κάνετε δεν είναι τόσο θρησκευτικού περιεχομένου όσο ιστορικού. Εννοείται. Και πολιτισμικού. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε τον Απόστολο Παύλος σαν αντιράμπη? Να ξεφύγετε από αυτό. Ναι, ωραία. Θα σου απαντήσω και σε αυτό. Μισό λεπτό. Και μια ερώτηση για να τελειώσω, ναι. Είναι προς τον Δήμαρχο. Συνάδει αυτό το έργο με τον χώρο και σας αντιστρέφω τη λογική σας. Δηλαδή, θα σας... άρεσε να υπήρχε ένας Ανδριάντας έξω από το πράγμα χώρο του Αποστόλου Παύλου του Μάρξ, συνάδει αυτό με τον χώρο. Λοιπόν, δεν είναι θρησκευτικός χώρος.
μιλάμε για ένα θρησκευτικό, αυστηρά θρησκευτικό σύμβολο. Μήπως αποτελεί η Ιεροσυλία απέναντι σε ένα ιστορικό και θρησκευτικό πρόσωπο όπως είναι ο Απόστολος Παύλος? Η Ιεροσυλία, συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι, αυτό θα σταματήσουν οι ερωτήσεις σας, γιατί πιστεύω ότι έχει. Να σας πω κάτι. Πιστεύω να σας πω κάτι και θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Αυτή η ερώτηση που κάνατε είναι πολύ ουσιαστική, γιατί εκπροσωπεί πολύ κόσμο. Και θα σας απαντήσω εγώ. Πρώτον, για το θέμα της αισθητικής. Γιατί δεν γίνεται αντριάντας? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε που δυστυχώς, και το λέω... Ακούστε με, θα σας απαντήσω, μην βιάζεστε. Δυστυχώς, οι δάσκαλοί μας δεν μας έχουν μάθει πολλά βασικά πράγματα. Η παιδεία μας από μικρά παιδιά είναι επιφανειακή. Και όσο για την τέχνη, είναι ντροπή. Για να ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα για την τέχνη μας. Πάμε στον Απόστολο, πάμε στη Ρώμη και θαυμάζουμε τον Μιχαήλ Άγγελο. Και πάμε στα Μετέωρα και βλέπουμε τον Θεοφάνη και δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του. Αυτό είναι ντροπή. Όταν το 16ο αιώνα ο Θεοφάνης έκανε την απλοποίηση, αυτό που έκανε ο Πικάσο, την απλοποίηση της φόρμας, το 1600 το κάνανε οι Έλληνες. Ο Θεοφάνης, ο Κατελάνος, ο Τζόρτζης, ονόματα τα οποία είχαν δημιουργήσαν ολόκληρη σχολή στον ελλαδικό χώρο. Γι' αυτό και αυτή η τέχνη που δημιούργησαν, στα όλα τα μεγάλα μουσεία τη σέβονται ακόμα και έχει και την αξία της ακόμα διαχρονικά. Εμείς όμως στην προκειμένη περίπτωση είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κατά πλειοψηφία. Για να μην παραξηγηθώ και εκεί. Για να μην το επιβάλλουμε και αυτό. Στην ιστορία μας όμως δεν υπάρχει, περπατώ στην Ορθόδοξη τέχνη, δεν είναι, υπάρχει η τρίτη διάσταση. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχουν μόνο τα ανάγλυφα, σας το λέω να το ξέρετε. Όχι, δεν το γνωρίζετε, γιατί όταν βάλεις τον Απόστολο Παύλο, βάλεις ένα καθαρά δυτικό τρόπο σε σκέψη, γλυπτό, όχι θρησκευτικά, ελληνικά, εγώ από τη δική μου πλευρά υπάρχει μια, ασφαλώς, υπάρχει μια αρχή. Δεν μπορώ να την αλλάξω εγώ. Ή ανάγλυφο θα το κάνω ή θα το κάνω σε εικόνα. Και στην προκειμένη περίπτωση σας, τι σας ενοχλεί το ψηφιδωτό? Τα λεγόμενά σας πιάστηκα που είπατε ότι δεν το προσεγγίζω θρησκευτικά. Εννοείται θρησκευτικά. Συγγνώμη. Ναι, κύριε Ζωσούλη. Μισό λεπτό, γιατί δεν ακουόμαστε. Έχετε μιλήσει με... Σας παρακαλώ, ο κύριος Ζωσούλης. Έχετε μιλήσει με τον Σεβασμιότατο, σας έχει πει την άποψή του? Προφανώς. Συμφωνεί. Ναι, να σας πω κι εγώ γι' αυτό. Ναι. Επειδή ο Σεβασμιότατος έδειξε... Είναι λίγο πολιτική, να ξεκινήσουμε λίγο με το πολιτικό σκέλος της ερώτησης. Ναι, σχολώς. Προφανώς το έχουμε συζητήσει με τον Σεβασμιότατο και συμφωνεί απολύτως. Γιατί είναι τόσο προφανές το όφελος, η συμβολική αξία του θέματος, το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι όλοι με ελάχιστες εξαιρέσεις συμφωνούν σε αυτό που θα γίνει. Προφανώς έχουμε συμφωνήσει. Ναι, σε μένα, στο εργαστήριό μου είχε έρθει και ο Σεβασμιότατος για να δει το σχέδιο. Όταν έφτασα στο τέλος της ιδέας, τον κάλεσα και ήρθε και το είδε. Και του άρεσε. Δηλαδή, του άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να μου είπε μερικά πράγματα, τα οποία ήταν συμπεριλαμβανομένα. Ίσως οι φόρμες του φάνηκαν πολύ μοντέρνες κτλ. Είναι κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι θέμα δικό μου. Δηλαδή, όχι, του λέω ότι το έργο πρέπει να γίνει, να προσαρμοστεί αρχιτεκτονικά στη δομή όλη της πόλης. Και γι' αυτό το έκανα αυτό το πράγμα έτσι. Μπορώ να κάνω μια πρόταση? Ναι. Κι εγώ, αφορμή αυτής της συνέντευξης, εγώ ήθελα να κάνω την πρόταση, όταν γίνει αυτό το έργο, καλό είναι να πάρετε στην πλάτη σας και ένα διεθνές φεστιβάλ ψηφιδωτών, να γίνεται κάθε χρόνο στην Κόρινθο και να είσαστε η αρχή αυτού του φεστιβάλ. Να σας πω, ευχαριστώ για αυτό. Είναι πολύ, πολύ θετικό αυτό που λέτε και αν μπορέσω και θα τα συζητήσουμε και αυτά κάποια στιγμή γενικά για τον πολιτισμό εδώ πέρα, τον τοπικό πολιτισμό. Αλλά να σας πω και μια ιδέα την οποία ο Δήμαρχος δεν είπε. Είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα, ακόμα και ο Πράιζνερ, ο οποίος είναι ένας συνθέτης, ο οποίος έγραψε τη μουσική στην ταινία Blue,
υπήρχε ιδέα, το συζητήσαμε για να τον καλέσουμε να παρουσιαστεί εδώ στην Κόρινθο και να παρουσιάσει τον ύμνο της αγάπης. Είναι μεγάλο πράγμα, ρε παιδιά. Ο ύμνος της αγάπης, τι να σας πω, είναι ένα πολύ ουσιαστικό σημείο και εμείς πρέπει να νιώθουμε σαν Κορίνθιοι που μεταφέρουμε όλο αυτό το. Όλη αυτή την ιστορία τη μεταφέρουμε στον τόπο μας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει το μνημείο. Και μόλις γίνει, αμέσως μετά θα κάνουμε τις εκδηλώσεις. Είναι πολλές, είναι πολλές σκέψεις. Στο μυαλό μας πολλές. Είναι πάρα πολλές. Αλλά πρέπει να υπάρξει πρώτα το μνημείο και μετά θα είναι η ανάδειξη του μνημείου και της πόλης που θα είναι με διεθνή απήχηση. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το συζητάμε με κακή πρόθεση. Ας το προσεγγίσουν όλοι με την σωστή του τη διάσταση και να δείτε πόσο καλό θα είναι για την πόλη μας, που θα βάλει στο χάρτη του θρησκευτικού τουρισμού την Κόρινθο, που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, και θα αναδείξει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που υπάρχουν εδώ, την ιστορία, τη θρησκεία και πολλά άλλα. Είναι πολλαπλά ωφέλιμο. Και έχουμε σχέδια για το πώς θα το αξιοποιήσουμε.